Και κάπως έτσι εμείς ξεκινήσαμε να στολίζουμε. Στο σπίτι γίνεται ένας χαμός. Εδώ ο Στέφανος προκαλεί χαμό πάντα. Αχ, με τη Μαράια Κάρε για φόντο, Στέφανε. Λοιπόν, το δέντρο είναι από τα σπαστικά συναρμολογούμενα, αλλά βγαίνει πανέμορφο. Οπότε θα το φάμε και σήμερα το τέλος πάντων, χαλάλι του. Και ποιος κάθεται εκεί? Βρωμερίγκο! Τώρα θα γεμίσει χιονάκι και μαμά μετά θα σε καθαρίσει, θα αλλάξει. Τρώμε κιόλας. Και κάπως έτσι το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας είναι έτοιμο για ακόμα μία χρονιά! Και είναι υπέροχο, δες εδώ πέρα πόσο ωραία στολίδια. Τα έχει διαλέξει ο Στέφανος εννοείται. Δεν με έχει αφήσει να κάνω καμία επιλογή φέτος. Έχουμε βάλει και πάρα πολλά εννοείται από τα περσινά. Αυτό που έχουμε προσθέσει βέβαια είναι plexiglass. Και μαντέψτε για ποιον είναι το plexiglass. Ιδέα του Στέφανου. Νομίζω ότι πιο έξυπνο για να έχεις χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι σου. Και παράλληλα να έχεις και το μωρό σου να μπουσουλάει ελεύθερα χωρίς να πειράζει τίποτα. Μπράβο Στέφανε, έσωσε τα Χριστούγεννα. Και κάπως έτσι εμείς ξεκινήσαμε να στολίζουμε. Στο σπίτι γίνεται ένας χαμός. Εδώ ο Στέφανος προκαλεί χαμό πάντα. Αχ, με τη Μαράια Κάρε για φόντο, Στέφανε. Λοιπόν, το δέντρο είναι από τα σπαστικά συναρμολογούμενα, αλλά βγαίνει πανέμορφο. Οπότε θα το φάμε και σήμερα το τέλος πάντων, χαλάλι του. Και ποιος κάθεται εκεί? Βρωμερίγκο! Τώρα θα γεμίσει χιονάκι και μαμά μετά θα σε καθαρίσει, θα αλλάξει. Τρώμε κιόλας. Και κάπως έτσι το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας είναι έτοιμο για ακόμα μία χρονιά! Και είναι υπέροχο, δες εδώ πέρα πόσο ωραία στολίδια. Τα έχει διαλέξει ο Στέφανος εννοείται. Δεν με έχει αφήσει να κάνω καμία επιλογή φέτος. Έχουμε βάλει και πάρα πολλά εννοείται από τα περσινά. Αυτό που έχουμε προσθέσει βέβαια είναι plexiglass. Και μαντέψτε για ποιον είναι το plexiglass. Ιδέα του Στέφανου. Νομίζω ότι πιο έξυπνο για να έχεις χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι σου. Και παράλληλα να έχεις και το μωρό σου να μπουσουλάει ελεύθερα χωρίς να πειράζει τίποτα. Μπράβο Στέφανε, έσωσε τα Χριστούγεννα.